και το φαγό, το Mega Life. Η Ευαγγελία Νικολάου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κλίμα εφορίας επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο Κίεβο μετά την επιτυχημένη επιχείρηση ανακατάληψης της πόλης Λιμάν στην επαρχία του Ντονέτσκ, στον απόϊχο της προσάρτησής του μαζί με άλλες τρεις Ουκρανικές περιοχές στη Ρωσική Ομοσπονδία. Την ανακοίνωση έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να εκτιμά πως οι Ουκρανοί μπορούν να αποθήσουν αποφασιστικά τις ρωσικές δυνάμεις. Πάντως, ο Ουκρανός πρόεδρος στις δηλώσεις του χαρακτήρισε ως τρομοκρατική πράξη από την πλευρά της Ρωσίας την απαγωγή του Γενικού Διευθυντή του Πυρηνικού Σταθμού της Ζαπορίζια. Την ίδια ώρα, σε νέες εμπριστικές δηλώσεις, προχώρησε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν ανέφερε ότι ο Ζελένσκι θέλει να ενταχθεί γρήγορα στο ΝΑΤΟ, απλώς παρακαλά τη Βορειοατλαντική Συμμαχία να επισπεύσει την έναρξη ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Μία από τις πιο θανατηφόρες στην ιστορία του ποδοσφαίρου ήταν η τραγωδία που σημειώθηκε στην Ινδονησία. Τουλάχιστον 125 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε γήπεδο ποδοσφαίρου, όταν αγανακτισμένοι οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου θρυνεί για τα θύματα, ενώ ερωτήματα δημιουργήθηκαν γύρω από τη στάση της αστυνομίας. Επιζώντες περιέγραψαν τις σκηνές χάους, καθώς τα δακρυγόνα έπεφταν πάνω τους. Περιγραφές σχολιάζοντας την απόγνωση που επικρατούσε εκείνη την ώρα, αναφέρουν πως δίπλα σε μία πύλη εξόδου υπάρχει μία τρύπα στον τοίχο από άτομα που προσπάθησαν με αντικείμενα να βρουν μία διέξοδο για να ξεφύγουν. Σε μία άλλη πύλη υπάρχουν κεριά τα οποία έβαλαν οι οπαδοί για να θυμούνται τα θύματα. Τραγικός είναι ο απολογισμός των θυμάτων του κυκλώνα Ιαν, ο οποίος έπληξε νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα. 62 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η Επιτροπή των Ιατροδικαστών της Φλόριντας ανακοίνωσε χθες πως έχει επιβεβαιώσει 58 θανάτους, ενώ ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας δήλωσε το Σάββατο ότι 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο Ιαν, ο οποίος συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους κυκλώνες που έχουν πλήξει ποτέ τη ΗΠΑ, έσβησε από το χάρτη ολόκληρες συνοικίες, κατέστρεψε γραμμές του δικτύου της διανομής ηλεκτρισμού και γέφυρες. Ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν να ψάχνουν τα θύματα. Περισσότερες διεθνείς αλλά και τοπικές ειδήσεις στο megalife.com.cy. Είμαστε λοιπόν σε αναμονή, να πούμε, Νουφρία, σε αναμονή της τοποθέτησης του Γενικού Εισαγγελέα σχετικά με το πόρισμα για τον Θανάση Νικολάου. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος η Κωνσταντίνα Δημητρίου και αναμένεται ο Γενικός Εισαγγελέας.